Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Νίκο, τι μου κάνετε? Είμαι καλά, σας ευχαριστώ και εύχομαι να είστε κι εσείς καλά. Προσπαθούμε. Θα ξεκινήσω με ένα θέμα που νομίζω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον, με το θέμα του υπερταμείου. Γίνεται φασαρία μεγάλη για το γεγονός ότι στο υπερταμείο εντάσσονται και οι δύο εταιρείες ίδρευσης, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ναι. Μάλιστα ο Υπουργός Οικονομικών χθες έκανε μια δήλωση ότι όσο εκείνος είναι υπουργός δεν θα ιδιωτικοποιηθούν. Αλλά ξέρετε, εκείνος δεν θα είναι για 99 χρόνια υπουργός και διερωτώ με τι παίζεται εκεί και ποια είναι η γνώμη σας. Ακούστε, ό,τι τραβάει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή το τραβάει γιατί επί 6 χρόνια είμαστε αναξιόπιστοι. Δηλαδή υποσχόμασταν μεταρρυθμίσεις τις οποίες δεν τηρούσαμε. Η μη τήρηση των υποσχέσεών μας... Δηλαδή τα success story που μας έλεγαν... Όλα ήταν απατεωνιές, του Σαμαρά, του Μητσοτάκη, του Παπανδρέου. Όλα ήταν απατεωνιές για να παίρνε τη δόση... Κοροϊδεύανε και τον ελληνικό λαό. Και για τον Τσίπρα, εγώ διάβασα ότι είπατε εσείς ότι είπατε στην Αμερική ότι λέει πολλά ψέματα και ότι αν γινότανε. Πολιτικό δικαστήριο. Ναι, είναι για εκτέλεση με τα ψέματα που λέει. Θα σας πω όμως τι εννοούσα. Λοιπόν, να απαντήσω όμως το ερώτημά σας. Ναι. Τα διαδοχικά ψέματα και οι αναξιοπιστίες των ελληνικών κυβερνήσεων έκαναν τους ξένους. Έφεραν σε ένα δίλημα. Ή να μας πετάξουν έξω ή να βάλουν σκληρούς όρους. Οι σκληροί όροι είναι αυτό το υπερταμείο που μπήκε όλη η δημόσια περιουσία μας. Οπότε πλέον κάθε ελληνική κυβέρνηση θα ξέρει ότι αν δεν συμμορφωθεί θα μειώνονται οι συντάξεις και οι μισθοί του κόσμου ή θα εκποιείται πολύτιμη περιουσία. Οπότε τώρα πια όποιος δεν συμμορφώνεται με την Ευρώπη ξεπουλάει τη χώρα. Έτσι είναι. Αυτό βάλανε οι ξένοι. Επομένως κινδυνεύουμε να χάσουμε και το νερό να ιδιωτικοποιηθεί. Και με επισκέφθηκε χθες ο Κρεμαστινός στη Βουλή, εκεί δηλαδή συναντήκαμε, και μου έδειξε αυτό για τα 99 χρόνια. Και του λέω, κύριε Κρεμαστινέ μου, ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί και εσείς όταν κυβερνούσατε με τον Γιωργάκη, μετά με οι άλλοι με τον Σαμαρά και ήσασταν και εσείς μαζί, ήσασταν αναξιόπιστοι. Εσείς κάνατε τους ξένους να βάζουν σκληρούς κανόνες. Τι ζητάτε τα ρέστα από τον Τσίπρα? Ο Τσίπρας τώρα τι να κάνει, να βγάλει την Ελλάδα? Τι μπορεί να πει ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή? Δεν δέχομαι. Και φεύγω από το ευρώ. Τι άλλο μπορεί να πει? Και δεν υπάρχει. Τώρα πώς τον βλέπετε μέχρι τώρα τον Τσίπρα? Πίνει ένα ποτήρι και παραπορώ γιατί. Η δήλωση από την Αμερική ήταν έκπληξη, ήταν πολύ σκληρή. Ξέρετε, γιατί με ρώτησαν οι Αμερικανοί ποιος είναι χειρότερος. Έγινε στην Αστόρια μια μεγάλη συγκέντρωση ομογενών. Στο σταθάκι. Κάνουμε καλυστία για το χειρότερο. Ναι, για το χειρότερο πια, γιατί μόνο τέτοια μπορούμε να κάνουμε. Ιδιαίτερα οι ξένοι που είναι άνθρωποι απλοϊκοί, που αφήσανε μια Ελλάδα γυμνή προς 30-40 ετών και ξαναβρίσκουν μια ακόμη γυμνότερη σήμερα. Λοιπόν, και τους απάντησα ότι η μεν δεξιά παράταξη κάνει επιμονή μου βάσος μια απατεωνιά. Ποια απατεωνιά? Να κοροϊδεύει τον κόσμο και να υπηρετεί το κεφάλαιο και να βασανίζει τους απλούς δυστυχισμένους καθημερινούς ανθρώπους. Είναι αυτή μια μόνιμη απάτη εξυπηρέτησης των μεγάλων συμφερόντων. Ο δε Τσίπρας ανέβασε πολύ ψηλά τον πύχη των προσδοκιών το Γενάρη και πήγε τον Ιούνιο του 2015, τον Ιούλιο, και τα υπέγραψε όλα. Και αν βέβαια μετρήσουμε αυτή, λέω, την απάτη, είναι μεγαλύτερη από τις απατεωνιές της δεξιάς, η απάτη του Τσίπρα, και αν υπήρχε πολιτικό δικαστήριο θα τον εκτελούσε. Ο ίδιος συνέχισε ο Τσίπρας, έδειξε οριμότητα και ήρθε προς την Ευρώπη, αλλά μέσα στο κόμμα του είναι γεμάτο βαρύδια, όπως είπε και ο ξάδερφός του προχθές, είναι γεμάτο βαρύδια το κόμμα του και δεν πιστεύουν στην πορεία της Ευρώπης. Αναγκάζονται και ψηφίζουν για να μην τον ρίξουν. Τώρα θα σας θέσω το ερώτημα που αναμένετε. Αφού είναι γεμάτο από βαρύδια το κόμμα του, γιατί εσείς λέτε δεν συνεργάζομαι μαζί του? Δηλαδή, θέλω να πω, ένας πολιτικός αρχηγός δεν πρέπει το μέλημά του, το κύριο, να είναι να πάει καλά η πατρίδα? Βεβαίως. Και επομένως να μην μετράει το κομματικό του, την κομματική χασούρα, γιατί σας ακούω.
Κάθε φορά που σας ρωτούν, θα πας με τον Τσίπρα, λέτε, όχι. Δεν θα πάω γιατί αν πάω θα καταστραφώ πολιτικά. Βεβαίως. Και αυτό είναι. Ναι, αλλά το θέμα είναι αν θα καταστραφεί η πατρίδα, όχι το κόμμα. Συμφωνώ. Συμφωνώ να σωθεί η πατρίδα. Αυτό είναι. Αλλά αφού η πατρίδα σώζεται σύμφωνα με τις απόψεις όλων των συνομιλητών από το εξωτερικό με οικουμενική κυβέρνηση. Αφού η πατρίδα σώζεται, κύριε Νίκο, με οικουμενική κυβέρνηση, καλύτερα. Πολύ καλύτερα, γιατί και το, να κάνουμε το 153-163, ποιο είναι το κέρδος. Μα πρόεδρέ μου, αφού τους ξέρετε, δεν θα κάνει πίσω κανείς. Ο καθένας θέλει για τον εαυτό του την καρέκλα. Εδώ οι ευθύνες της κυρίας Φόφης, που πήγε και ψήφισε υπέρ της ενισχυμένης και διατηρείται το δώρο 50 εδρών προς τον κύριο Μητσοτάκη και αυτό του ανοίγει την όρεξη για αυτοδυναμία. Και γιατί να κάνει τώρα υποχώρηση ο Μητσοτάκης όταν ξέρει ότι διατηρείται το 50 μπόνους. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, το επιχείρημα της γεννηματά και του Πασόκ είναι ότι με την απλή αναλογική αυτοί δεν μπορούν να συνεννοηθούν σε τίποτα. Η χώρα θα μένει ακυβέρνητη. Εντάξει, αλλά ένα λεπτό. Ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν έβαλε στην 3η Σεπτέμβρη κύριο άρθρο την απλή αναλογική ήταν βλάκας. Αυτό το επιχείρημα το αγνοούσε. Η κυρία Γεννηματά το γνωρίζει καλύτερα από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα αυτά τα πράγματα. Ακούστε, απλά κύριε. Τώρα ο κεντρός χώρος. Τι συμβαίνει, κύριε Νίκο μου, έχουν κάνει έναν άξονα η Νέα Δημοκρατία με το Σταύρο και με τη Φόφη. Έχουν κάνει άξονα ανατροπής της κυβέρνησης. Και προσπαθούν να απογυμνώσουν τον κεντρό χώρο και να με αφήσουν εμένα εκτός Βουλής. Είμαι ο μόνος που αντιστέκομαι να υπάρχει κέντρο. Και να υπάρχει μέσα στη Βουλή. Τους αντιστέκομαι. Και δηλαδή τους άλλους δύο τους θεωρείτε πλέον ότι είναι δορυφόροι της δεξιάς. Δορυφόροι της δεξιάς. Όταν πάρει 145 ο Μητσοτάκης, τόσο το προβλέπω να πάρει. Δεν θα πάει μαζί του. Δεν είναι συνεννοημένο. Ήταν δυνατόν να ψηφίσει ενισχυμένη αν δεν υπάρχει αυτή η προσυνεννόηση, Νίκο μου, στην πολιτική. Γιατί με την ψήφο που έδωσε η γεννηματά χάνει και αυτοί 4 βουλευτές, 5. Όταν χάνεις πέντε. Τώρα το κέντρο. Ναι. Αυτό το δύσμυρο κέντρο που ποτέ δεν καταφέρει να ενωθεί. Παρά μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις. Ναι. Ας πούμε, κατάφερε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Γεώργιος Παπανδρέου. Και ο Γεώργιος Παπανδρέου. Τελικά μόνο η οικογένεια Παπανδρέου. Ναι. Αν εξαιρέσει κανείς τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ναι. Ναι. Αυτός ο χώρος, ο δύσμυρος, θα καταφέρει ποτέ να είναι ξανά όλος μαζί. Ενωμένος. Εγώ πιστεύω θα καταφέρει όταν καταλάβει. Τι παιχνίδια παίζονται. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είπαμε προηγουμένως στο υπερταμείο κάθονται και βρίζουν στη Βουλή τον Τσίπρα για το υπερταμείο. Μα πρόξενοι του υπερταμείου είναι ο Γιωργάκης και ο Σαμαράς με την αξιοπιστία τους. Γιατί ο Τσίπρας δεν έχει άλλη λύση ή να πάει Brexit ή να τα υπογράφει όλα. Η πίεση των ξένων είναι ασφιχτική, έχουν κουραστεί μαζί μας. Λοιπόν όταν καταγγέλουν τον Τσίπρα ότι τα υπογράφει όλα. Ποιοι είναι οι πέτοιοι αυτής της θλιβερής εικόνας που έχει η χώρα. Ο Τσίπρας ήρθε τώρα και φταίει για τις ανοησίες που κάνει τώρα. Αλλά η χώρα είναι 50 χρόνια σε πορεία πτώχευσης. Και πορεία ρουσφετιού και συναλλαγών και πελατειακών σχέσεων. Είναι άμυροι ευθυνών όλοι αυτοί. Και ο λόγος που δεν πάω μαζί τους στις προσπάθειες για συνένωση του κέντρου. Εγώ δεν τους θεωρώ κεντρώους. Άνθρωποι που πήγαν με το Σαμαρά και κάναν κυβέρνηση. Άνθρωποι που 50 χρόνια διόριζαν, κάναν σκάνδαλα, έρχονται τώρα ως κόμμα, οι ίδιοι, και μου λένε κέντρο. Ένα τελευταίο ερώτημα, πρόεδρε μου. Παρακαλώ. Αφήσατε χθες αιωρούμενη μια καταγγελία για μια εταιρεία δημοσκοπήσεων που ζητούσε χρήματα για να φουσκώσει τα ποσοστά σας. Ναι. Δεν πρέπει να πείτε ποια είναι αυτή. Πρέπει να πάτε στον εισαγγελέα. Λογικά θα έπρεπε, αλλά σας πω κάτι. Εκτός αν δεν μπορείτε να το αποδείξετε και γι' αυτό δεν το λέτε. Ακούστε πώς έγινε η συζήτηση. Ναι. Ήμουν στην Αμερική και διάβαζε ο βοηθός μου τις ιστοσελίδες και βλέπουμε στη Newsit μία δημοσκόπηση που προηγείται ο Τσίπρας 5,5 μονάδες. Μετά από λίγο μου λέει ο ίδιος, μου λέει είδες κάτι άλλο, μου λέει δεν το πρόσεξες. Λέω τι συμβαίνει. Μου λέει μετά από 8 ώρες βγήκε άλλη δημοσκόπηση που προηγείται ο Μητσοτάκης 12,5 μονάδες. Και μιλώντας με ένα Αμερικανό πολιτικό που ήταν δίπλα μου, ναι. Μου λέει τι χώρα είστε. Τι χώρα είστε. Προφανώς αυτοί χρηματίζονται, μου λέει. Προφανώς αυτοί χρηματίζονται όταν στην Αμερική έχουμε λέει αποκλήσεις 4, 5, 3
Αλλά δεν έχουμε 19 μονάδες διαφορά. Και δεν έχουμε ο ένας να βγάζει τον έναν και ο άλλος να βγάζει τον άλλον. Λοιπόν, θυμάμαι επίσης ότι στις εκλογές την τελευταία εβδομάδα με είχαν 2% εμένα. 2% και πήρα 4. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλανε κάποιοι, ξέροντας ότι έχω 5,5-6, να μειώσουν το ποσοστό της Ένωσης Κεντρών, να με πετάξουν έξω. Και πιθανώς πολλοί κόσμος να πεθαρρύνθηκε και να μην ψήφισε. Θεωρώ λοιπόν, εκείνη την ώρα, εγώ δεν το έκανα ως καταγγελία προς τον... πηγαίνοντας στη Θεσσαλονίκη, με πλησίασε ένας άνθρωπος και μου λέει: βλέπω την πίεση που κάνει η δεξιά εναντίον σου να σε φάνε. Και εσύ είσαι ένας παλικάρι, λέει, που αμήνεσαι. Αμήνσου και εσύ με τον τρόπο που σε πολεμούν. Λέω: ποιος είναι ο τρόπος που με πολεμούν? Κάνε εσύ μια δημοσκόπηση, λέει, να βγάλεις αυτό που θέλεις. 10 χιλιάρικα κάνει. Και μου δίνει, μου έδωσε τα στοιχεία του. Αυτόν τον άνθρωπο τώρα θα βγω εγώ να τον ξεμπροστιάσω? Αλλά. Όχι, κύριε Νικό. Τι είδα, να τον επενέσουμε για αυτό που... Ξεμπρόστιασε το πολιτικό σύστημα τον Τζοχατζόπουλο, τον ξεμπρόστιασε, για να δείξουν ότι όλοι οι άλλοι είναι λάδι. Αυτό δεν ήταν κάθαρση. Γιατί μίλησα και με τον κύριο Γεράκη, τον πρόεδρο της ΣΕΔΕΑ, και του είπα, ακριβώς του περιέγραψα τα περιστατικά. Μου λέει, έχεις απόλυτο δίκιο, ο χώρος θέλει κάθαρση. Γιατί εμείς είμαστε 6-7 εταιρείες, μου λέει, στο ΣΕΔΕΑ και υπάρχουν 100 εταιρείες οι οποίες ούτε... Είναι εκτός ένωσης. Ναι, είναι εκτός ένωσης, ούτε στο ΕΣΟΥΡΟΥ έχουν δώσει τα στοιχεία τους. Εγώ, λέει, το μόνο που θέλω από σένα είναι κάνε μια ανακοίνωση. Μια ανακοίνωση ότι δεν είναι μέλος μας. Να μην εκτεθούμε, γιατί εμείς είμαστε 6-7 εταιρείες μόνο σοβαρές. Οι άλλες, ό,τι θέλουν, κάνουν. Πράγματι δεν είναι μέλος τους. Έβγαλα και ανακοίνωση. Μάλιστα. Δεν είναι. Μάλιστα. Έβγαλα και ανακοίνωση. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να θέσουμε στην πειρά έναν άνθρωπο που πρέπει να μετά θα με πλησιάσουν και δεν θα μου είχε εμπιστοσύνη κανένας. Ναι, αλλά... Και όπως είπα και χθες τον κύριο Παυλόπουλο... Αυτό που έκανε είναι ποινικό αδίκημα πρώτης γραμμής. Αλλά θέλετε να σας πω κάτι. Στη Βουλή, όταν λέω οι 300 να γίνουν 200 ή ο μισθός του βουλευτή από 7 να γίνουν 3,5, με μισούν όλοι και γυρίζουν την πλάτη τους όλοι οι άλλοι βουλευτές των κομμάτων. Δηλαδή έχω γίνει πυροβολούμενος από όλους, Νίκο μου. Κόκκινο πανί. Ναι, ναι. Σ' αγαπώ, καλημέρα. Καλημέρα, 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 Πρόεδρε, καλημέρα.